στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, η φωνή που λατρεύτηκε όσο καμία άλλη από τους απανταχού Έλληνες, σύγησε για πάντα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, εκείνη την ημέρα, έφυγε από τη ζωή, δεν έφυγε όμως ποτέ από τις καρδιές των ανθρώπων που επί δεκαετίες πραγματικά τον λάτρεψαν. Γεννημένος στη Νέα Ιωνία Αττικής τον Αύγουστο του 1931, ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν γιος της Μικρασιάτισσας Γιασθημανής και του Χαράλαμπου από τον Πόντο. Ο πατέρας του, που οργανώθηκε στον Ελλάς κατά τη διάρκεια της κατοχής, δολοφονήθηκε στα χρόνια του εμφυλίου από παρακρατικούς. Έτσι, ο Στέλιος από μικρός αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές για να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Μία από αυτές ήταν σαν εστιατόριο. Εκεί το αφεντικό του πρόσεξε τη φωνή του και του χάρισε μια κιθάρα. Όταν δεν δούλευε, μάθαινε τραγούδια. Μια μέρα κάποιος περαστικός τον άκουσε που τραγουδούσε στην αυλή του σπιτιού του και του πρότεινε να φτιάξουν μια λαϊκή κομπανία. Έτσι, ο Στέλιος Καζαντζίδης στα 17 του βρέθηκε να τραγουδάει σε μια ταβέρνα και μετά σε κάποιο άλλο κέντρο στην Καλογρέζα. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Χαράλαμπος Βασιλιάδης και τον πήγε στην εταιρεία Κολούμπια. Ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησε ήταν με τον Απόστολο Καλδάρα. Η πρώτη του επιτυχία έρχεται με τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Το 1953 ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι 22 χρονών και βρίσκεται να τραγουδάει δίπλα στην Κέτι Γκρέι. Το άστρο του πλέον έχει ανατύλει. Έκτοτε, με τα τραγούδια που θα τραγουδήσει, μα κυρίως με τη φωνή και με τον χαρακτήρα του, θα ταυτιστεί με την ψυχή των λαϊκών ανθρώπων. Θα γίνει η φωνή τους, το παράπονό τους, το γλέντι τους, η ίδια τους η ζωή. Θα γίνει η ξενιτιά, ο πόνος, ο κατατρεγμός, ο αγώνας τους για επιβίωση και προκοπή. Ο Στέλιος Καζαντζίδης θα γίνει ο ηρωάς τους. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Χάρης Αλεξίου μέσα σε λίγες κουβέντες λένε αυτό ακριβώς που ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης για τον κόσμο. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζαντζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από την εκπομπή που έκανε ο Γιώργος Παπαστεφάνου στην ΕΡΤ το 1981 για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Το βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Απόψε το μορφό, το μορφό, τα πω μπράβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Μια Κυριακή, μια Κυριακή.
έφυγε εκεί το βράδυ. Για Κυριακή το βράδυ.